Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, μπορείτε να φανταστείτε κάτι χειρότερο από το να χάνετε τον έλεγχο του μονάκριβου υπολογιστή σας. Τα PC, για πολλούς από εμάς, εκτός από το εργαλείο της δουλειάς μας, είναι και πηγή ψυχαγωγίας, είτε αυτό είναι στη μορφή ενός video game, ή μιας ταινίας, ή σειράς, ή κάτι άλλο. Οπότε το να χάσουμε κάτι τέτοιο θα έφερνε σημαντικές αλλαγές στην ψυχική μας υγεία, κάνοντας τον έτσι έναν από τους μεγαλύτερους φόβους πολλών. Είτε αυτό είναι επειδή κατέβασε κανείς ένα αρχείο που περιείχε ένα άλλο πρόγραμμα, ή επειδή άνοιξε ένα άγνωστο mail που περιείχε ένα συνημμένο αρχείο, το PC το οποιοδήποτε μπορεί να μολύνθηκε από κάποιο μορφής ιό, όπως ένα ransomware ή κάτι παρόμοιο. Σας διαβεβαιώνουμε πως δεν υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από το να βλέπεις κάθε αρχείο στον υπολογιστή σου να σβήνει σιγά σιγά μέχρι το μόνο που να μείνει, να είναι ένα αρχείο text στην επιφάνεια εργασίας που να εμφανίζεται από το πουθενά και να ονομάζεται README. Μιλάμε από προσωπική εμπειρία. Το ίδιο κάνουν και οι παρακάτω Redditors που μοιράζονται μαζί μας εμπειρίες από τέτοιους ιούς. Από ιούς που προσπαθούν να σε βάλουν φυλακή με ψεύτικα αρχεία και σου καίνουν τη μητρική, μέχρι ιούς που σε τρομοκρατούν πετώντας σου εικόνες φρίκη στην οθόνη και ουρλιάζοντας εκεί που δεν το περιμένεις. Σήμερα θα δούμε τους 10 τρομακτικότερους ιούς υπολογιστών. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφορούσε ένας ιός υπολογιστή που ουσιαστικά κρατούσε το PC σου εχμάλωτο. Όποτε το άνοιγες, απλά σε εμφάνιζε σε μια μαύρη οθόνη όπου έδειχνε τους αριθμούς από πιστωτικές κάρτες και τέξ του τύπου «Σε πιάσαμε να ψάχνεις παράνομα βίντεο στο ίντερνετ. Στείλε μας τόσα ευρώ αν θέλεις να ξεκλειδώσουμε το PC σου». Μερικές φορές τέτοια μηνύματα συνοδευόντουσαν από κάποιο είδους παράνομες εικόνες ή βίντεο. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, ειδικά για εμάς που ήταν η δουλειά μας να διορθώνουμε τέτοια PC και έπρεπε να βλέπουμε κάθε λογής ανομαλία. Το πιο τρομακτικό είδος ιού ίσως να είναι για μένα το CryptoLocker. Η εταιρεία μας χτυπήθηκε από ένα τέτοιο ιό επειδή μια γραμματέας άνοιξε ένα mail που δεν έπρεπε να ανοίξει. Ο ιός τότε κρυπτογράφησε κάθε φάκελο στο σερβερ μας μαζί με ό,τι άλλο είχαμε για backup. Μας άφησαν διορία 10 μέρες να πληρώσουμε τα λίτρα που ήθελαν, αλλιώς θα κατέστρεφαν το σερβερ μας, κάνοντας έτσι όλους τους φακέλους μας άχρηστους. Πληρώσαμε $300 αντί να πάμε στα backup που είχαμε online και απλά να χάσουμε μερικές μέρες δουλειάς. Το πιο cool πράγμα ήταν πως τους πληρώσαμε. Πήγα στο CVS και αγόρασα μια top-up κάρτα για να προσθέσω λεφτά σε μια κάρτα prepaid. Έγραψα τις πληροφορίες από την κάρτα και το πρόσθεσα στην επαγγελματικά σχεδιασμένη διαπαφή του ιού. Οι εκβιαστές τότε απλά έβαλαν ένα PIN στην ανώνυμη prepaid κάρτα τους και μας έστειλαν μια εντολή να αποκρυπτογραφήσουμε τους φακέλους. Μια φορά το PC μου είχε μολυνθεί από ένα ransomware το οποίο ούρλιαζε κάθε φορά που το PC μου ήταν ανοιχτό και το background απλά άλλαζε συνεχώς στοιχεία χρώματα. Ευτυχώς είχα κάποια backup αρχεία πριν μολυνθεί το PC μου και το έκανα απλά reset. Το PC μου είχε μολυνθεί από έναν ιό που απλά μιμούταν από μόνο του, μια εκδοχή του Super Mario Bros. 3 αντί για το Windows Explorer. Κάθε φορά που θα έπρεπε να ακουστεί ένας ήχος από το PC, ακουγόταν μια συγκεκριμένη νότα που έκανε έναν ήχο σαν κεραυνό αντί για το κανονικό ήχο. Επίσης μου διέλυσε το Safe Mode, κατέστρεψε όλα τα συστήματα, εικόνες και data και μόλυνε το HPA, το HDD και συνέχισε ακόμα και μετά από ένα απλό format. Όλο αυτό το πράγμα ήταν τρελό. Την πρώτη και την δεύτερη φορά που έκανα format, τη στιγμή που ξαναβρέθηκα online, απλά ξανακατέβασε τον ιό από μόνο του και άρχισε απλά να παίζει πάλι το Mario. Είναι όσο τρομακτικό, όσο και αστείο. Αυτό συνέβη τον καιρό που ήταν της μόδας στα Windows XP. Θυμάμαι εκείνη τη φορά που νόμιζα πως το PC μου είχε κολλήσει ιό. Το Skype μου, ναι ήταν η εποχή που το Skype ήταν της μόδας, άρχισε να φέρεται παράξενα και έστελε μηνύματα που δεν έγραφα εγώ. Αποδείχθηκε τελικά πως η μητέρα μου κοιτούσε το Skype μου από το κινητό μου και κοιτούσε τις συζητήσεις μου και μάλιστα απαντούσε για μένα σε αυτές. Τώρα ξέρει μερικά πολύ προσωπικά πράγματα για μένα που τα χρησιμοποιεί για να με εκβιάζει όταν θυμώνει ή για να με κάνει να σταματήσω να μιλάω σε κάποιον. Δεν ήμουν όσο αθώος όσο νόμιζε και σοκαρίστηκε με αυτά που διάβαζε παρόλο που είμαι 19 και ζούσα μόνο στην άλλη μεριά της χώρας. Συνήθιζα να βλέπω πολλές ταινίες και σειρές online και υποθέτω πως μάλλον απλά πάτησα κάτι που δεν έπρεπε γιατί ξαφνικά η webcam μου άνοιξε μαζί με ένα παράθυρο στην οθόνη. Μια νέα σελίδα φόρτωσε στο PC μου όπου απαιτούσε να στείλω λεφτά, ενώ στο μικρό παράθυρο που είχε ανοίξει φαινόταν το πρόσωπό μου. Τότε έβαλε μια φωτογραφία με μένα και άρχισε να λέει πως χρωστούσε λεφτά στην κυβέρνηση. Δεν ήξερα ότι ήταν πιθανό για κάποιον να μπει στο PC μου και να ανοίξει την κάμερά μου και αυτό με τρομοκράτησε αρκετά.
Κανένας δεν με πιστεύει, αλλά ένα παλιό PC μου κόλλησε η ώρα ένα floppy disk. Άρχισε να μου αλλάζει το keyboard, το numpad, caps lock, scroll lock, slides κτλ. Και τότε απλά σταμάτησε να δουλεύει. Ο υπολογιστής έκλεισε. Προσπάθησα να τον ξανανοίξω, μα δεν άνοιγε. Τον πήγα για επισκευή και μου είπαν πως η motherboard, δηλαδή η μητρική μου, είχε καεί. Μου είναι δύσκολο να πιστέψω πως, ακόμα και τότε, τόσα χρόνια πριν, οι ΙΗ μπορούσαν να κάνουν κάτι τόσο σοβαρό στο PC κάποιου. Δεν ήταν ιός το παρακάτω, μα είχε πείσει αρκετούς πολύ έξυπνους ανθρώπους πως ήταν. Υπάρχει, ή τουλάχιστον υπήρχε κάποτε ένα folder, δηλαδή ένας φάκελος κρυμμένος μέσα σε μερικά layers στο operating system του κάθε υπολογιστή. Είχε το όνομα startup και οτιδήποτε έβαζε εκεί μέσα ενεργοποιούνταν τη στιγμή που άνοιγε στον υπολογιστή. Η γνώση της ύπαρξης αυτού του φακέλου ήταν η αιτία πολλών διασκεδαστικών προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο πατέρας μου, κρύβοντας μια σειρά από αρχαία ήχου στο φάκελο συνεργάτη του. Όταν το άτομο αυτό ήρθε για δουλειά το επόμενο πρωί, ο υπολογιστής το άνοιξε και αμέσως άρχισε να παίζει το opening από το South Park. Όλοι στο εργαστήριο άρχισαν να γελάνε. Το τραγούδι σβήστηκε από το startup folder και η έρευνα συνέχισε κανονικά. Δηλαδή συνέχισε μέχρι την επόμενη μέρα που το τραγούδι άρχισε να παίζει ξανά. Τότε χρειάστηκε να το ψάξουν ακόμα περισσότερο, αφού για αυτό ήταν ξεκάθαρο πως κάποιος έμπαινε τη νύχτα στον υπολογιστή και έβαζε πάλι το τραγούδι μέσα στο φάκελο. Η αλήθεια ήταν κάπως διαφορετική. Βλέπετε, ο πατέρας μου είχε γράψει ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο είχε βάλει επίσης μέσα στο startup folder, το οποίο είχε ονομάσει με τέτοιο όνομα που να μην τραβάει τα βλέμματα. Κάθε φορά που ο υπολογιστής άνοιγε, το πρόγραμμα έψαχνε να βρει αν ο συγκεκριμένος φάκελος βρισκόταν εκεί. Εάν δεν ήταν, το πρόγραμμα δημιουργούσε ένα αντίγραφο του τραγουδιού. Εάν ήταν, τότε απλά έπαιζε το τραγούδι. Ο άντρας στον οποίο ανήκει ο υπολογιστής έκανε τα πάντα για να σιγουρέψει πως το αναθεματισμένο αυτό τραγούδι δεν βρισκόταν πλέον στον υπολογιστή του, μα λίγο αργότερα κατάλαβε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια. Έσβηνε το τραγούδι, έκανε restart το PC και ικανοποιούταν μόνο από την ησυχία που τον περίμενε. Αλλά όχι πριν το τραγούδι αρχίζει να παίζει ξανά. Τα crypto lockers με τρομάζουν αρκετά. Πριν εμφανιστούν αυτά, οι περισσότεροι ή ακόμα και οι τύπου ransomware είχαν ως σκοπό να σε κοροϊδέψουν ή να τρομάξουν τον κόσμο έτσι ώστε να νομίζουν πως έχουν μπλέξει με κάτι σοβαρό και να πληρώσουν για να ξεφύγουν. Γι' αυτό τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ransomwares, απλά αντικαθιστούσαν την ταπετσαρία στο desktop με μία άλλη που έλεγε πως ο υπολογιστής σου είχε κλειδωθεί από την αστυνομία για διάφορα εγκλήματα που διέπραξες, κυρίως κατηγορώντας σε πως είχε στην κατοχή σου παράνομα βίντεο και εικόνες επειδή είναι το χειρότερο έγκλημα για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κανείς. Ουσιαστικά απλά σε τρόμαζαν. Έτσι έκαναν τον άλλο να πληρώσει μόνο και μόνο για να ανακαλύψει πως τίποτα δεν θα άλλαζε το PC του. Το CryptoLocker όμως ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ξαφνικά δεν είχες απλά έναν ιό που προσπαθούσε να σε κοροϊδέψει, έτσι ώστε να πληρώσεις, αλλά είχες έναν ιό που έλεγε κατά κάποιο τρόπο ότι πάτησες. Έχουμε διαλύσει το σύστημά σου και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις για να το σώσεις, εκτός από το να μας πληρώσεις. Δεν προσπαθούσε να προσποιηθεί πως ήταν κάτι που δεν ήταν. Το άτομο που το δημιούργησε αυτό προφανώς ήξερε τι έκανε και δημιούργησε ένα απίστευτα έξυπνο κομμάτι προγραμματισμού. Ακόμα χειρότερα ήταν πως αν πλήρωνες, σου αποκρυπτογραφούσε πράγματι τους φακέλους, έτσι ξαφνικά όλοι ήξεραν πως το να πληρώσεις απλά δούλευε. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο με το CryptoLocker είναι το ενδεχόμενο ατόμων που προσπαθούν να το μιμηθούν. Από ό,τι ξέρω, εταιρείες antivirus ποτέ δεν κατάλαβαν πως ακριβώς να χειριστούν τον ιό αυτό. Ανακουφίστηκα όταν έμαθα πως κατάφεραν να καταστρέψουν αυτό το είδος ιού πριν από κάποια χρόνια. Θα ανακουφιστώ ακόμα περισσότερο όμως όταν βρουν τον τύπο που το δημιούργησε και τον συλλάβουν. Μιας και είμαι ένα άτομο που έχει ξοδέψει αρκετό χρόνο στο να ασχολούμαι με malware, μπορώ να πω με σιγουριά πως υπάρχει η σωστή απάντηση. Ο ιός CIH είναι για μένα ο τρομακτικότερος. Ο CIH λοιπόν είναι ένας ιός. Επεκτείνεται σε φακέλους όταν μπει στη μνήμη του υπολογιστή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, ο CIH κάνει κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Όταν ο ιός ενεργοποιείται στις 26 Απριλίου κάθε χρόνο, ο ιός αλλάζει τις ρυθμίσεις του BIOS, δηλαδή τις κεντρικές ρυθμίσεις, ενώ ο υπολογιστής σου τρέχει, καταστρέφοντας τον BIOS του υπολογιστή, εάν είναι συμβατό με τον ιό και καθιστά τον υπολογιστή εντελώς ανίκανο να κάνει κίνηση. Αυτός είναι ο μοναδικός ιός που έχω δει να έχει την ικανότητα να καταστρέψει hardware και να κάνει τον υπολογιστή απλά μια μάζα από καλώδια και βίδες, χωρίς κάποιο τρόπο να επιδιορθωθεί. Εάν είστε περίεργοι γιατί ο ιός ενεργοποιείται κάθε 26 Απριλίου, είναι επειδή αυτή είναι η ημερομηνία της καταστροφής στο Τσέρνομπιλ. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ο ιός δεν είναι πλέον μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να κάνει ζημιά στα σύγχρονα BIOS. Ωστόσο, ήταν ένας άκρος θανατηφόρος ιός στις πρώτες μέρες του. Εάν ο δημιουργός του είχε βρει έναν τρόπο να τον κάνει να μπορεί να κολλάει και emails, θα είχε πραγματικά καταστροφικά αποτελέσματα πάνω στους υπολογιστές πολλών. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.